το Γενικό Λύκειο του Αγίου Μυρωνά με την ταινία «Θάλασσα Μνήμη Μικρού Μήκους». Συμμετείχε στον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας ταινίας Μικρού Μήκους βίντεο που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι» και απέσπασε βραβείο «Ειδική Τιμητική Διάκριση για Διεθνή Προβολή». Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου στην Καλαμάτα, νομίζω. Θα καλημερίσω την καθηγήτρια, την κυρία Ελένη Μπενέκου από το Γενικό Λύκειο του Αγίου Μύρωνα. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Εδώ από το σχολείο σας μιλάμε τώρα. Μπράβο σας. Πήγανε όλα πάρα πολύ καλά και μπράβο στα παιδιά. Με μια ταινία μικρού μήκους που την είδα χθες, αλλά έχει και μια διαφορετική προσέγγιση γιατί συσχετίζει πάρα πολλά γεγονότα, κυρία Μπενέκου. Ναι, προσπαθήσαμε να δώσουμε μία άλλη ματιά στα γεγονότα και στον πόλεμο και το πώς οι άνθρωποι είμαστε θύματα όλης αυτής της κατάστασης όσον αφορά την εξουσία, τον πόλεμο, την προσφυγιά. Τα παιδιά έδωσαν τη δική τους ματιά στην μαθητική αυτή δημιουργία. Και πιο επικαιρό βέβαια δεν γίνεται, έτσι, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία. Δυστυχώς στάθηκε επίκαιρη η ταινία που φτιάξαμε. Είναι αρνητική συγκυρία. Ο τίτλος πώς? Στη θάλασσα πνίγουν... Εγώ σταματάω σε μία πρόταση που γράφεται πάνω στο κείμενο. Στο δελτίο τύπου. Στη θάλασσα πνίγουν όλους όσους είναι ανεπιθύμητοι ή επικίνδυνοι. Εκείνη όμως θυμάται. Φυσικά. Γιατί όσον αφορά και τους Έλληνες Εβραίους της Κρήτης, τους κριτικούς αντιστασιακούς, τους Ιταλούς εχμαλώτους, αλλά και τους πρόσφυγες, τα θύματα του εμφυλίου πολέμου κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, αλλά και, και ένα παράδειγμα μέσα από τη μυθολογία. Από το μύθο της Δανάης. Αντιστασιακή κριτική, Ιταλία εχμάλωτη, τορπιλισμός του Τάνεϊς. Είναι πάρα πολλά. Προσφυγικό ζήτημα, σύγχρονο προσφυγικό ζήτημα. Αυτό το οποίο βιώνουμε για 6 ημέρες με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Περισσότερο επίκαιροι από ποτέ οι μαθητές του Γενικού Λυκείου. Έβλεπα αυτό το βίντεο. Ο μαθητής, ο οποίος φαίνεται, παίρνει μέρος... Του αρέσει να ασχοληθεί με το θέατρο, με την τηλεόραση, με τον κινηματογράφο. Ο Νίκος Αδιαμαντάκης που είναι ο ηθοποιός μας, ενώ έχει πάρει μέρος και σε θεατρική παράσταση του σχολείου, ουσιαστικά το βλέπει ως χόμπι στο πλαίσιο της μαθητικής, των μαθητικών δραστηριοτήτων. Κωνσταντίνος Γιαννακάκης όμως που κάνει την αφήγηση έχει διάθεση να ασχοληθεί με το θέατρο και τον κινητοποίησε αυτή η διαδικασία. Τον έχω τώρα κοντά μου κιόλας. Τον κύριο Γιαννακάκη εννοείται? Τον κύριο Γιαννακάκη εννοείται? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα μιλήσουμε και στον κύριο Γιαννακάκη. Πήρατε αυτή την διάκριση, αυτή η διάκριση που σημαίνει τι για εσάς? Καταρχάς δεν την περιμέναμε την διάκριση αυτή, γιατί εγώ γενικά στα σχολεία κινητοποιούμε από το να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές και να αναδείξουν τα ταλέντα τους, να συνεργαστούν και να ευαισθητοποιηθούν σε διάφορα θέματα. Τα σχολεία που παίρνουν τα 5 πρώτα βραβεία τους δίνεται η δυνατότητα να επισκεφτούν τα στρατόπεδα του Auschwitz στην Πολωνία. Και με την ειδική τιμητική διάκριση μας δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψουμε μέχρι το Στρασβούργο λόγω της ελληνικής προεδρίας στον αέρα. Νομίζω ότι αυτή η υπερηφάνεια των παιδιών είναι ό,τι καλύτερο και για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που έχουν να κάνουν ουσιαστικά με την ίδια μας τη ζωή. Ήταν ένα θέμα το οποίο επιλέχθηκε από τους διδάσκοντες ή ήταν ένα θέμα το οποίο επιλέχθηκε από τους ίδιους τους μαθητές για τη δημιουργία αυτό το βίντεο? Κοιτάξτε, επειδή ουσιαστικά εμείς δουλέψαμε ούτε 2 εβδομάδες για την ταινία αυτή, ήταν η περίοδος με τα χιόνια, τις καταλήψεις κτλ.
Οπότε μέσα από γρήγορες συζητήσεις στήθηκε το σενάριο και μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ταινίας. Φανταστείτε, εάν είχατε, κυρία Μπενέκου, περισσότερο χρόνο, τι θα κάνετε και τι διαμάντια θα καταφέρνατε, αυτό μου λέτε. Κοίταξε, εμείς τώρα είμαστε ερασιτέχνες, δηλαδή τα κουνημένα, θολά πλάντα και τα λοιπά, απλά το μήνυμα νομίζω ότι ήταν ισχυρό. Που δεν αλλάζει τη διάκριση ωστόσο και τη θέληση αυτών των παιδιών να προχωρήσουν, να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό σε μια εποχή όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, σε εποχή κρίσης, σε εποχή πανδημίας, σε εποχή πολέμων. Αυτά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάει προς όλους μας. Σίγουρα και τα παιδιά είναι ευαισθητοποιημένα ειδικά στο θέμα του πολέμου τώρα και στις σχολικές τάξεις γίνονται συζητήσεις και από όλα τα παιδιά και από όλους τους συναδέλφους. Τι είναι αυτό που κουβεντιάζουν πολύ περισσότερο, ποια είναι η δική τους η αγωνία πάνω σε αυτό το θέμα? Η αγωνία της πάνω στο θέμα είναι ότι σκοτώνονται αθώα παιδιά. Και γιατί ας πούμε η χώρα να συμμετέχει έτσι με οπλισμό, ας πούμε. Δηλαδή θα προτιμούσαν ανθρωπιστική βοήθεια από ό,τι λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιαννακάκη για την ταινία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπενέκου. Καλημέρα και σε εσάς. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Γιαννακάκη. Καλό μήνα να έχετε. Επίσης. Μια ταινία που σας έδωσε, ταινία μικρού μήκους, βίντεο που σας έδωσε μια διάκριση ωστόσο. Και είπα πριν από λίγο ότι αν εσείς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταφέρατε να πάρετε αυτή τη διάκριση, πραγματικά τι θα καταφέρνατε και πού θα φτάνατε αν είχατε το χρόνο πραγματικά να γυρίσετε μία ταινία έτσι όπως θα έπρεπε να γυριστεί σε μεγαλύτερο διάστημα. Θα παίρνετε και την πρώτη θέση ενδεχόμενα, έτσι. Και σας το εύχομαι βέβαια. Όλη αυτή η ταινία μικρού μήκους που έγινε ήταν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όπως είπε η καθηγήτριά μας υπήρχαν κάποια κακά καιρικά φαινόμενα, καταλήψεις. Όμως εγώ πιστεύω ότι επειδή το κάναμε με πάρα πολύ αγάπη και προσπαθήσαμε, αυτό βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Δώσαμε μία δικιά μας πινελιά σε όλο το ζήτημα. Το πήγαμε λίγο διαχρονικά το θέμα. Δηλαδή ξεκινήσαμε από την ελληνική μυθολογία, έπειτα από το ολοκαύτωμα των Εβραίων και ιδιαίτερα των κριτικών Εβραίων. Και μετά το πήγαμε και λίγο στο πιο σύγχρονο προσφυγικό, που ήταν στο τέλος που μιλούσε ο Νίκος ο Διαμαντάκης, ο ηθοποιός, που έλεγε για τον Αϊλάν Κουρντί, που έχει γίνει σύμβολο της όχι της ελληνικής, γενικά της προσφυγικής χρειάς. Όλο αυτό μέσα στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνεδρίου. Ο τίτλος του «Ολοκαύτωμα, γενοκτονίες, μαζικές θηριωδίες, θυμόμαστε το παρελθόν για να προφυλάξουμε το μέλλον». Τι σας έκανε, ποιο ήταν εκείνο το κλικ το οποίο σας έκανε να πείτε «θα πάρουμε μέρος σε αυτή την ταινία, θα πάρουμε μέρος σε αυτό το διεθνές συνέδριο, θα δημιουργήσουμε μια ταινία». Κάτι ανάλογο ενδεχόμενο είχατε κάνει και στο παρελθόν? Μόνο θεατρικά είχαμε κάνει στο σχολείο, δεν είχαμε κάνει κάτι παρόμοιο, κάποιο βιντεάκι να το στείλουμε σε κάποιο διαγωνισμό. Η κυρία Μπενέκου μας ενθάρρυνε και μας είπε ας το κάνουμε. Δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να κερδίζαμε. Το κάνουμε τελείως ερασιτεχνικά. Όχι, εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία όταν μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα? Αυτό σας θυμά σαφέστατα σαν νέα παιδιά. Ολοκαύτωμα, γενοκτονίες, μαζικές θηριωδίες. Πώς το αποφασίσατε, τι ήταν εκείνο το οποίο σας έκανε να πείτε ναι θα το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε? Γενικά με όλα αυτά που βλέπουμε και όπως είδαμε και τώρα με την Ουκρανία, θέλαμε να τονίσουμε πάρα πολύ ότι ο πόλεμος δεν φέρνει κάτι καλό. Και πιστεύουμε, επειδή το βασικό θέμα στην ιστορία ήταν ο Τάναης, το πλοίο Τάναης, είπαμε από τη στιγμή που είμαστε και από την Κρήτη να κάνουμε αυτό το βιντεάκι, να μάθουν και άλλοι πράγματα για την ιστορία του Τάναης. Και έτσι με όλο αυτό βγήκε ένα πολύ ωραίο σκετσάκι. Είσαστε μαθητές της Δευτέρας Λυκείου όλοι σας, ναι. Τι να πω, να είσαστε πάντα καλά, να δίνετε το παράδειγμα σε όλους εμάς τους μεγαλύτερους
για αυτό που θέλετε να κάνετε σε αυτό εδώ τον κόσμο, γιατί από ό,τι βλέπετε εμείς υποτίθεται οι μεγάλοι και οι σοφοί, σαν τα μούτρα μας τα έχουμε κάνει και τα πάμε όλα στραβά. Να είσαστε πάντα γεροί, συγχαρητήρια σας πολύ, αξίζουν κύριε Γιαννακάκη. Και βέβαια να μεταφέρετε τις ευχές μας, τα συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους καθηγητές. Μπορεί να μιλήσαμε εσάς, να μιλήσαμε την κυρία Μπενέκου, που πήραν μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Την καλημέρα μας. Καλημέρα σας, γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.